Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά. Βρισκόμαστε με το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων της Ελληνικής Τηλεόρασης 2 στην αίθουσα κληρώσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, από όπου και θα παρακολουθήσετε την 23η κλήρωση του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, που γίνεται κάθε χρόνο την τελευταία μέρα του χρόνου, την τελευταία εργάσιμη μέρα του χρόνου. Φέτος είναι το Σάββατο, η τελευταία εργάσιμη μέρα του χρόνου. Η κλήρωση διεξάγεται με την εποπτεία της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων και αποτελείται από τον πρόεδρο της, τον κύριο Αντώνη Ζητρίδη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, και μέλη, τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κύριο Ευστάθιο Κοκμωτό, τον Αντικάρχη της Ελληνικής Αστυνομίας κύριο Σίμωνα Παπαδογιώργο, τους προϊσταμένους του Υπουργείου των Οικονομικών κύριου Αντώνη Αλεξόπουλο και Νικόλαο Κάβουρα, και από το ιδιωτικό μέλος τον κύριο Γιώργιο Μακρύ. Επίσης τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, που κάθεται δίπλα μου, τον κύριο Δημήτρη Δεουσάνη, και η Επιτροπή συμπληρώνεται με τη γραμματέα της, την κυρία Μαρία Μενούνου. Η κλήρωση, κυρίες και κύριοι, θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, που είναι η γενική κλήρωση, θα κληρωθούν 14 αριθμοί που κερδίζουν διάφορα ποσά των συγκεκριμένων σειρών που θα εξαχθούν από το σύνολο, το όλο σύνολο των σειρών. Στη δεύτερη φάση τώρα. Στη δεύτερη φάση υπάρχει η ειδική κλήρωση που θα κερδίσουν διάφορα ποσά, 20 αριθμοί, ανεξάρτητα από την σειρά. Στη γενική κλήρωση θα χρησιμοποιηθούν δύο κληρωτίδες, μία ηλεκτροκίνητη και μία χειροκίνητη. Από την πρώτη θα σχηματίζεται ο αριθμός και από τη δεύτερη θα προσδιορίζεται η σειρά του λαχείου που κερδίσει. Θα περάσουμε όμως στην ειδική κλήρωση και να πούμε ότι θα χρησιμοποιείται εδώ μόνο η ηλεκτροκίνητη κληρωτίδα για το σχηματισμό του αριθμού ή των αριθμών που θα κερδίζουν τα διάφορα ποσά ανεξάρτητα από τη σειρά. Εδώ βλέπουμε στο πλάνο μας την ηλεκτροκίνητη κληρωτίδα και τα νούμερα που εξάγονται αυτή τη στιγμή ένα προς ένα και τα οποία μπαίνουν μέσα στους κάδους για να ολοκληρωθούν όλα. Βλέπουμε λοιπόν, βγαίνει το πρώτο νούμερο για να μπει μέσα στον κάδο, το νούμερο 1. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Να ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με το μικρόφωνο. Πολλά διορθώθηκαν. Παρακαλώ λοιπόν και πάλι τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Βαρθολομαίο, να μας κάνει τη τιμή να έρθει για το πρώτο μας νούμερο.